Γεια σας φίλοι μου και καλωσορίσατε και σε αυτό το βίντεο. Θα πλέξουμε αυτή τη φορά ένα εύκολο σκουφάκι με λισούλα για τους μικρούς μας φίλους. Πάμε να το φτιάξουμε λοιπόν. Για το σκουφάκι με λισούλα θα χρειαστούμε βελονάκι νούμερο 4 και νήματα μπεμπέ σε κίτρινο, μαύρο και άσπρο χρώμα. Πάμε να ξεκινήσουμε μαζί βήμα-βήμα. Θα κάνουμε το μαγικό μας κύκλο. Θα πλέξω τώρα εδώ 3 αλυσίδες και μέσα στον κύκλο μου θα πλέξω 11 ποδαράκια. Και ένα ποδαράκι θα μετρήσει εδώ η αρχική μου αλυσίδα, θα έχω σύνολο 12 ποδαράκια. Κλείνουμε το μαγικό μας κύκλο καλά, τραβάμε την κλωστούλα και κάνουμε ένα βουβό σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια θα κάνουμε 3 αλυσίδες και θα πλέξουμε ένα ποδαράκι στην ίδια τη θηλιά και 2 ποδαράκια σε κάθε επόμενη θηλιά. Έτσι, τελειώνοντας αυτή τη σειρά, θα πρέπει να έχω 24 ποδαράκια. Πλέκω σε αυτό το σημείο και τα 2 τελευταία ποδαράκια για να έχω σύνολο 24. Κλείνω τον κύκλο μου με ένα βουβό και συνεχίζω τώρα για τον επόμενο κύκλο πλέκοντας 3 αλυσίδες, ένα ποδαράκι στην ίδια τη θηλιά. Την επόμενη θηλιά θα πλέξω ένα ποδαράκι μόνο του και στην αμέσως επόμενη θα πλέξω 2 ποδαράκια μαζί. Επομένως θα κάνω την αύξησή μου κάθε δεύτερο ποδαράκι. Ένα ποδαράκι πλέκουμε μόνο του και 2 ποδαράκια μαζί. Τελειώνοντας αυτή τη σειρά θα πρέπει να έχω σύνολο 36 ποδαράκια. Και κλείνω τη σειρά μου. Συνεχίζω στην επόμενη σειρά πλέκοντας 3 αλυσίδες, ένα ποδαράκι στην ίδια τη θηλιά και τώρα θα πλέξω 2 συνεχόμενα ποδαράκια, 1, 2, και στην επόμενη θηλιά θα πλέξω 2 ποδαράκια μαζί και αυτή θα είναι η αύξησή μας για αυτή τη σειρά. Ένα ποδαράκι, 2 συνεχόμενο ποδαράκι και το επόμενο θα πλέξω 2 ποδαράκια μαζί. Τελειώνουμε τη σειρά μας με 2 ποδαράκια. Κλείνουμε με ένα βουβό και θα κάνουμε ακόμα μία σειρά με το κίτρινο. Πλέκουμε στην ίδια τη θηλιά ένα ποδαράκι και τώρα θα πλέξουμε 3 ποδαράκια μόνα τους. Και στο επόμενο ποδαράκι της κάτω σειράς θα πλέξουμε 2 ποδαράκια μαζί.
3 ποδαράκια μόνα τους και 2 ποδαράκια μαζί. Αφού πλέξουμε 1, 2, 3, 4, 5 σειρές. Στην πέμπτη σειρά έχω σύνολο 60 ποδαράκια. Τώρα θα σταματήσουμε τις αυξήσεις και θα πλέξουμε ένα λάξ, μία ρίγα θα κάνουμε, μία σειρά με το μαύρο χρώμα και μία με το κίτρινο. Ενώνουμε σε αυτό το σημείο την κλωστή μας. Τραβάμε το κίτρινο χρώμα, συγγνώμη, το μαύρο. Και πλέκουμε εδώ 3 αλυσίδες. Δεν θα πλέξουμε τώρα γύρω-γύρω, απλά ποδαράκια χωρίς καμία αύξηση. Κρατάμε και τις κλωστούλες σε αυτή την πλευρά για να τις στεριώσουμε όπως πλέκουμε. Όταν τελειώσουμε τη σειρά με το μαύρο χρώμα, θα βάλουμε το κίτρινο. Πατάμε σε αυτήν εδώ τη θηλιά και τραβάμε το κίτρινο νήμα. Και το περνάμε μέσα από την προηγούμενη θηλιά, τη μαύρη. Και τώρα θα πλέξουμε με το κίτρινο 3 αλυσίδες. Και θα συνεχίσουμε τα ποδαράκια μας. Έτσι θα πλέξουμε ένα λάξ αρκετές σειρές, μία με το κίτρινο και μία με το μαύρο, μέχρι να φτάσουμε το επιθυμητό μήκος για το σκουφάκι μας. Θα κάνουμε τα ποδαράκια μας γύρω-γύρω στον κύκλο μας, χωρίς καμία αύξηση. Και θα δημιουργήσουμε εδώ τη διχρωμία, το μαύρο και το κίτρινο που έχει η μελισσούλα μας. Έχω πλέξει αρκετό κομμάτι και σε αυτό το σημείο θα μετρήσω, γιατί θέλω να είναι το σκουφάκι μου το ύψος του 16 εκατοστά. Θα τελειώσω λοιπόν με την κίτρινη γραμμή και θα κόψω την κλωστή μου. Και έτσι, με αυτή τη σειρά, ολοκληρώνουμε το σκουφάκι μας και στη συνέχεια θα κάνουμε τις λεπτομέρειες για τη μελισσούλα. Αφού έχουμε τελειώσει το σκουφάκι μας, τώρα θα πάρουμε το άσπρο νήμα και θα πλέξουμε 4 κύκλους μικρούς, γιατί θέλουμε να φτιάξουμε τα φτερά από τη μελισσούλα. Και θα τα ενώσουμε επάνω στο σκουφάκι. Πλέκουμε μαζί ένα στρογγυλό μοτίφ και μετά θα κάνουμε την ένωση. Θα ξεκινήσουμε με το μαγικό μας κύκλο. Πλέκουμε εδώ τώρα 3 αλυσίδες και μέσα στον κύκλο 11 ποδαράκια. Τραβάμε την κλωστή να κλείσει καλά ο μαγικός κύκλος. Κλείνουμε με ένα βουβό. Πλέκουμε 3 αλυσίδες
πατάμε στην ίδια τη θηλιά και κάνουμε ένα ποδαράκι και συνεχίζουμε να πλέκουμε σε κάθε ποδαράκι της προηγούμενης σειράς 2 ποδαράκια μαζί. Θα πλέξουμε ακόμα μία σειρά. Πατάμε στην ίδια τη θηλιά και κάνουμε, εδώ πρέπει να είναι 2 τα ποδαράκια μας. Συνεχίζουμε ένα ποδαράκι μόνο του. 2 ποδαράκια στην επόμενη θηλιά. Ένα ποδαράκι μόνο του. 2 ποδαράκια στην επόμενη θηλιά και έτσι τελειώνουμε αυτή τη σειρά. Και όταν κλείσουμε και αυτή τη σειρά, αφήνουμε λίγη κλωστή, γιατί θέλουμε να ράψουμε πάνω στο σκουφάκι τα φτερά. Θα πλέξετε ακόμα 3 και ένα με αυτό 4 θα είναι σύνολο τα στρογγυλά μοτίβ και θα τα ράψουμε 2 σε κάθε πλευρά στο σκουφάκι μας. Θα πλέξουμε με το άσπρο νήμα 2 μικρά στρογγυλά για να κάνουμε τα ματάκια. Αυτά θα τα πλέξουμε με απλά άριχτα. Πάλι θα ξεκινήσουμε με μαγικό κύκλο και πλέκουμε μέσα στον κύκλο μας 6 άριχτα. Τραβάμε τον κύκλο μας, κλείνουμε καλά εδώ και με ένα βουβό ολοκληρώνουμε το μοτίβ. Πάλι αφήνουμε λίγη κλωστή για να ενώσουμε επάνω στο σκουφάκι τα ματάκια της μελισσούλας. Θα βάλουμε ένα σε κάθε πλευρά και με το μαύρο χρώμα θα κάνουμε μία βελονιά στη μέση από το ματάκι. Και δένουμε πίσω τις 2 κλωστούλες για να στερεώσουμε το ματάκι. Τώρα θα βάλουμε λίγο μαύρο χρώμα τη βελόνα μας. Περάσουμε τη μέση από το μικρό εδώ στρογγυλό που είχαμε κάνει για το ματάκι. Παίρνουμε τη βελόνα και περνάμε την κλωστή μας 2 φορές από πάνω. 1, 2. Και τη βάζουμε πάλι στο ίδιο το σημείο και τραβάμε στην πίσω πλευρά. Το ίδιο θα κάνουμε και στο άλλο ματάκι. Αφού φτιάξουμε τα ματάκια, θα φτιάξουμε εδώ και τη μητούλα.
τελειώνουμε πίσω την κλωστή μας και στη συνέχεια θα ράψουμε, θα γυρίσουμε έτσι το καπελάκι και θα ράψουμε επάνω το πλεχτό μας 2 στρογγυλά από τη μία πλευρά και 2 στρογγυλά από την άλλη. Με το νήμα που έχουμε αφήσει αναμονή, θα τα στεριώσουμε στα 4 σημεία. Τα στεριώνουμε στην αρχή με καρφιτζούλες για να μπορέσουμε να τα ράψουμε και στη συνέχεια με τη βελόνα μας ράβουμε πάνω στο πλεκτό τα φτερά. Και το σκουφάκι μας είναι έτοιμο. Ελπίζω φίλοι μου να σας βοήθησα με αυτό το βίντεο και να φτιάξετε κι εσείς αυτό το χαριτωμένο σκουφάκι με λισούλα για τους μικρούς μας φίλους. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας!